Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας και μέλος εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, η κυρία Δήμητρα Σταματέλου. Κυρία Σταματέλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στο κρατέ σας. Πριν πάμε σε όλη αυτή την ιστορία με τα μαθηματικά αριθμητική της 5ης Δημοτικού της Κυβέρνησης, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται, γιατί αξιολογώ ότι είναι πολύ σημαντικότερο αυτό. Με το οξυγόνο, δεν έχετε οξυγόνο στην Νίκαια για τους ανθρώπους οι οποίοι το χρειάζονται? Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το δίκτυο παροχής οξυγόνου. Υπάρχει πρόβλημα με την παροχή. Δεν σηκώνει το δίκτυο του νοσοκομείου τον αριθμό και τη βαρύτητα των περιστατικών που νοσηλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Ήδη έχουμε καταγγείλει αρκετές φορές ότι ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών είναι πολύ παραπάνω από αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσει με ασφάλεια το νοσοκομείο, κυρίως σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αλλά και σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Και ζούμε καθημερινά καταστάσεις κατά τις οποίες έχουμε ασθενείς που χρειάζονται υψηλές παροχές οξυγόνου και το σύστημα δεν μπορεί να τις δώσει. Ζούμε καταστάσεις που ρυθμίζουμε τα μηχανήματα, ρυθμίζουμε τους αναπνευστήρες σε διασωλωμένους ασθενείς και το σύστημα οξυγόνου δεν δίνει οξυγόνο. Ρυθμίζουμε την παροχή να δίνει 100%, μεταβίαση φτάνει 20%. Ρυθμίζουμε την παροχή να δίνει 60%, μεταβίαση φτάνει 40%. Και είναι καθημερινά τέτοια φαινόμενα. Σήμερα, μάλιστα, μας ανακοινώθηκε και ο μέγιστος αριθμός των ασθενών με συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου ή διασωλωμένων ασθενών που μπορεί να σηκώσει το νοσοκομείο. Αυτό είναι κάτω του 20, αυτός ο αριθμός. Όταν νοσηλεύουμε 80 και 90 ασθενείς όμως σε κλινές COVID, καταλαβαίνετε ότι αν χρειαστεί κάποιος ασθενής παραπάνω υψηλότερη παροχή οξυγόνου, αν χρειαστεί να διασωληνωθεί, ομολογείται από το ίδιο το νοσοκομείο ότι δεν επαρκεί η παροχή οξυγόνου για να τους σώσουμε. Κύριε, συγγνώμη που θα σας ρωτήσω ένα τεχνικό θέμα. Και πώς λύνεται αυτό? Πώς λύνεται, ναι. Θέλετε να σας πω πώς λύνεται? Παρακαλώ. Λύνεται με 5 αλλαλιασμένους γιατρούς από πάνω. Λύνεται με το θεράποντα γιατρό, άλλους γιατρούς δίπλα της ομάδας, να ψάχνουν μία-μία τις παροχές οξυγόνου του ορόφου και να δοκιμάζουν μία-μία τις παροχές, να κουβαλάνε μαζί τους μπουκάλες. Έχουμε γίνει ειδικοί στις φιάλες οξυγόνου. Πώς να ανοίγουν, πώς να κλείνουν στα εργαλεία, κάβουρες, πώς τα λένε αυτά, που ξεκλειδώνουν τις φιάλες, για να συνδέουμε. Έχουμε πάντα δίπλα τεράστιες μπουκάλες οξυγόνου, σε περίπτωση που η παροχή μας... Την ώρα δηλαδή που περιθάλπετε τον ασθενή, έχετε και ένα κάβουρα μαζί σας. Αυτό θα ξεκινήσουμε να κάνουμε. Ξέρουμε πλέον ότι πρέπει να έχουμε μαζί μας φιάλες οξυγόνου, δίπλα σε ασθενή, που με βάση τις ενδείξεις, την κλινική του εικόνα, τις υπόλοιπες ενδείξεις του, είναι στους πιθανούς ασθενείς να επιδεινώσουν την κλινική του εικόνα τις επόμενες ώρες ή μέσα στη μέρα. Και έχουμε πάντα δίπλα φιάλες οξυγόνου, γιατί ξέρουμε ότι θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από αυτό που μπορεί να δώσει το σύστημα του νοσοκομείου. Τι πρέπει να γίνει για να λυθεί αυτό? Τι πρέπει να γίνει για να έχει οξυγόνο ένα νοσοκομείο? Υπάρχει περιθώριο να φτιαχτούν εγκαταστάσεις, είναι ζήτημα τεχνικής υπηρεσίας. Υπάρχει περιθώριο να ενισχύσουν το δίκτυο. Κάποια στιγμή μας είχαν ενημερώσει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να διακοπεί η παροχή οξυγόνου για περίπου 20 λεπτά σε όλο το νοσοκομείο, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Είναι παλιό το νοσοκομείο το δικό μας, της Νίκαιας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τέτοια η βαρύτητα των περιστατικών που δεν μπορούμε πλέον να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε κάποιον ασθενή και θα μπορέσουμε να χορηγήσουμε αυτό που πρέπει να πάρει σε ποσότητα και μείγμα οξυγόνου. Και σε αυτό που μας περιγράφεται τώρα, η απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου και άρα δηλαδή του Υπουργείου είναι ότι θα βολευτείτε με το 20% της παροχής οξυγόνου που μας είπατε τώρα? Ανεπίσημα μας έχουν πει ότι η τάδε κλινική, το τάδε θάλαμος μπορεί να σηκώσει μέχρι, παράδειγμα, 3 διασωληνωμένους ασθενείς και 5 ασθενείς με σύστημα παροχής high flow οξυγόνου. Και τους άλλους βέβαια έχει άλλους 30 μέσα ο ίδιος σε η ίδια κλινική. Τι θα γίνει αν χρειαστεί κάποιος από αυτούς? Μάλιστα. Είναι εξωφρενική η κατάσταση και είναι καθημερινότητα. Υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω ότι έχουν φτάσει συνάδελφοι στα όρια τους.
Γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε τη ζωή των ασθενών μας κορώνα γράμματα, επειδή δεν φτάνει, δεν έχει την επάρκεια και την υποδομή ένα νοσοκομείο το 2021 να νοσηλεύσει έναν αριθμό ασθενών και πάνω. Είναι επικίνδυνο δηλαδή από εκεί και πέρα και για τους ίδιους τους ασθενείς. Από ό,τι βλέπω στην ανακοίνωση των γιατρών της πρώτης παθολογικής στην Οικία, υπάρχει θέμα και με τις διακομιδές των διασωληνωμένων. Με τον τρόπο που γίνεται, δηλαδή δεν υπάρχουν πραγματικά ειδικευμένοι έτσι ώστε να συνοδεύσουν αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχει μια πρόσφατη τροπολογία της κυβέρνησης που προβλέπει ότι μπορούν οι διασωληνωμένοι ασθενείς, οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς που χρειάζονται διακομιδή από ένα νοσοκομείο σε κάποιο άλλο, σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας εκτός του νοσοκομείου για παράδειγμα, αυτό για την Αθήνα, για την επαρχία, αυτό σημαίνει σε άλλο νομό, μπορεί και πολλούς νομούς πιο πέρα. Ότι μπορεί να γίνει αυτή η μεταφορά από οποιασδήποτε ειδικότητας γιατρό, ειδικευμένο γιατρό, αρκεί να έχει κάνει έστω 6 μήνες ειδικότητας. Αφήνει μια προαιρετικότητα σε αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στις θέσεις γιατρών, ειδικά στα επαρχιακά νοσοκομεία, πέφτει το βάρος σε ειδικευόμενους γιατρούς, σε αγροτικούς γιατρούς πολλές φορές, να μεταφέρουν διασωληνωμένους ασθενείς, να μεταφέρουν ασθενείς οριακά σταθερούς, σε πολλές φορές σε άλλους νομούς. Πόσο μάλλον στην Αθήνα αυτό εντείνεται όταν έρχεται μια απόφαση ότι ένας ειδικευόμενος 6 μηνών αρκεί να κάνει ένα σεμινάριο ή μια εβδομάδα εκπαίδευση για να μπορεί να διακομίζει έναν ασθενή που είναι σε βαριά κατάσταση, διασωληνωμένος, ο λεγόμενος βαρέως πάσχων ασθενής, σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, στη μονάδα κάποιου άλλου νοσοκομείου. Θεωρούμε ότι αυτό, μια τέτοια μεταφορά, θα έπρεπε να υπάρχει, να γίνεται παρουσία γιατρού με ειδικότητα σχετική στο χειρισμό του αναπνευστήρα, στο χειρισμό του αεραγωγού, στο διασωληνωμένο ασθενή, για να είναι ασφαλής η μεταφορά του. Αυτό που μας λέτε τώρα περιλαμβάνεται, αν δεν κάνω λάθος, σε τροπολογία. Ότι δηλαδή μπορεί ένας οποιοδήποτε ειδικότητα. Στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Υγείας, θέσαμε το ζήτημα, η Ομοσπονδία. Είπαμε ότι είναι απαράδεκτο να δεχτούμε και ότι είναι επικίνδυνο να περάσει και να νομοθετηθεί κάτι τέτοιο και ότι θα επιμείνουμε στο να αποσυρθεί. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε Σταματελούδη, ότι έχουν υποστεί κατάγματα τα μαθηματικά της Πέμπτης Δημοτικού. Τι γίνεται με τις ΜΕΘ? Τι γίνεται ακριβώς με τις ΜΕΘ? Είχαμε καταγγελίες χτες, κόντρα στην εκπομπή της Γιάμαλη, για ενδεχομένως να κρατιόνται καβάντζα ΜΕΘ για VIP. Εν πάση περιπτώσει, αυτά διαψεύστηκαν διαρρήδην με κατηγορίες για συκοφαντίες και ψέματα από τον Υπουργό, από το Υπουργείο Υγείας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Δηλαδή έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα ανακοινώνονται 709 άνθρωποι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Γνωρίζουμε από το ΕΚΑΒ ότι 183 εξ αυτών, αν ισχύουν αυτά που λέει η κυρία Γκάγκα, ότι όλοι προσμετρώνται, είναι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Ξέρουμε ότι οι μονάδες COVID, με βάση τα όσα λέει η Ποεδίν, είναι 647, άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι 62 ή εκτός ΜΕΘ και όχι 183. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, αφενός αν η πληρότητα είναι αυτή που λέει το Υπουργείο, τότε να μας πούν γιατί υπάρχουν άνθρωποι που χαροπαλεύουν εκτός μονάδες εντατικής θεραπείας. Ισχύει ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα, αν ισχύει αυτό που μας λένε τόσο καιρό, ότι διπλασίασαν τις μονάδες κτλ. Το 709 διασωληνωμένοι σήμερα με τους περίπου 180 που είναι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, πάλι δεν προκύπτει. Φυσικά, εμείς καταγγέλουμε, κύριε Μπογιόπουλο, υπάρχει μια αμήλικτη πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όσο τα κρεβάτια, οι κλίνες ΜΕΘ, οι πραγματικές κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, είναι λιγότερες από αυτές που χρειάζονται, φυσικά θα υπάρχει και το έδαφος για τέτοια φαινόμενα. Για προτεραιότητες, για το ποιος θα μπει πρώτος και ποιος θα μείνει απ' έξω. Και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές αυτή την κατάσταση με ασθενείς διασωληνωμένους, μέρες ολόκληρες να περιμένουν. Αν δείτε τα νούμερα, ένας στους 6 αυτή τη στιγμή διασωληνωμένος είναι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Και εμείς είμαστε γιατροί.
οφείλουμε και το κάνουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους, ανεξάρτητα από την τάξη που ανήκει, ανεξάρτητα από τη φυλή που ανήκει, το φύλο που ανήκει, ανεξάρτητα από το αν είναι Μητροπολίτης ή αν είναι πρόσφυγας ή αν είναι άστεγος, την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να έχει από εμάς. Αλλά ουσιαστικά βλέπουμε, το καταγγέλουμε συνεχώς, πόσο μάλλον τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας, ότι αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα υγείας, είτε είναι από ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατική θεραπεία, είτε είναι από οποιαδήποτε νόσο, ειδικά την περίοδο, ακόμα συμβαίνει, αλλά ειδικά την περίοδο που είχε πλήρη αναστολή η τακτική λειτουργία των νοσοκομείων, ήταν ο φτωχόκοσμος. Αυτός που δεν είχε λεφτά να πάει στο ιδιωτικό, αυτός που δεν είχε λεφτά να πληρώσει, αυτός που είχε αποκλειστεί από τα ραντεβού, αυτός που είχε αποκλειστεί ουσιαστικά από την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, έχετε δίκιο. Ναι, με κανένα τρόπο. Με μια αριθμητική σε κανένα σημείο της γης. Και εδώ πρέπει να ξαναπούμε ότι επιτέλους πρέπει να μπει τέλος στην ασυλία των ιδιωτικών κλινικών. Α, ναι, εδώ, με συγχωρείτε, εδώ ένα νούμερο βγαίνει. Γιατί αν είναι 350 η ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, αν είναι 350, και αν από αυτές υποθέσουμε ότι ισχύει ότι έχουν δεσμεύσει τις 100, υπάρχουν 250 κενές που είναι μεγαλύτερος ο αριθμός από τους 183 που είναι σήμερα διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Ακριβώς. Δεν θα ήταν κανένας λοιπόν αν είχαν επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Δεν θα ήταν κανένας σε κατάσταση έλλειψης. Θα φτάσει, δεν θα φτάσει το οξυγόνο. Δεν θα ήταν κανένα τμήμα συναδέλφων σε δημόσιο νοσοκομείο σε κατάσταση ψυχικής και σωματικής υπερκόπωσης. Δεν θα ήταν κανένας ασθενής σε ράτζο, ούτε με COVID, ούτε με έμφραγμα, ούτε και με καμία νόσο. Θα είχε την περίθαλψη που θα άρμοζε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτό το πράγμα ζητάμε από την αρχή, από το Μάρτιο του 2020. Τώρα, έστω και τώρα, πρέπει να δεσμευτούν τα κρεβάτια του ιδιωτικού τομέα, ανεφόρον πρέπει να δεσμευτούν, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Τα νούμερα τα παρακολουθείτε κάθε μέρα. 100 νεκροί τη μέρα, πάνω κάτω. Είναι πλέον ζήτημα ζωής και θανάτου. Η αποφασιστική ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης με μόνιμο προσωπικό και υποδομές, η επίταξη ανεφόρων του ιδιωτικού τομέα, με τις υποδομές, με τις κλίνες, με το προσωπικό που διαθέτει. Κυρία Σταματέλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.